Συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά την απολιγνητοποίηση. Ήδη φιλοξενήσαμε όλους τους δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας, βουλευτές και όχι μόνο, έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιάννη Λιάση, πρώην Δήμαρχο Αμιντέου, που γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Δούλεψε πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα θέματα και λόγω της ιδιότητάς σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Λιάση, ξέρετε, η γλώσσα πάντα λέει την αλήθεια. Λοιπόν, γνωριζόμαστε από τότε που ήμουν δήμαρχος, κυρία Βορκοφή. Έτσι, έτσι, και συνεργαστήκαμε αυτό. Και συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια, αυτό είναι αλήθεια. Και από τότε είχατε προβλέψει κάποια πράγματα, δώσατε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Λιάση, την αναπαλαίωση ενός νερόμυλου, προκειμένου και επισκέπτες να έρθουν, η νοποιία, αξιοποίηση της παραλίας του Αγίου Παντελεήμονα. Τι θυμάμαι κι εγώ τώρα. Βιολογικοί καθαρισμοί για να αναπτύξουμε τις λίμνες μας. Βιολογικοί καθαρισμοί. Είχαμε, η προσπάθειά μας ήταν να σώσουμε το περιβάλλον, να αναπτύξουμε αυτούς τους πόρους που έχουμε, και τους πολιτιστικούς αλλά και τους περιβαλλοντικούς, ούτως ώστε να έχουμε έναν εναλλακτικό τρόπο ανάπτυξης στην περιοχή. Κύριε Λιάση, και μου λέγατε αρκετά συχνά ότι η ΔΕΗ κάποια στιγμή θα τελειώσει από την περιοχή, βλέποντας και το ευρωπαϊκό δίκαιο, για να το πω έτσι. Κάποια στιγμή οι μονάδες θα κλείσουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σημαντική επένδυση στην περιοχή. Είναι ο τουρισμός, είναι ο πρωτογενής τομέας. Άλλωστε, τα εδάφη της περιοχής ευνοούν καλλιέργειες. Το βλέπουμε με την αμπελουργία. Φτάσαμε λοιπόν εν έτη 2021. Δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν μέχρι σήμερα. Πάμε σε πλήρη απολιγνητοποίηση και το μόνο που ακούμε είναι ότι θα έρθουν πολλά χρήματα στην περιοχή. Κυρία Μαροκοπούλου, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι, η προσέγγιση σας είναι απόλυτα ακριβής και έχετε δίκιο. Το πρόβλημα είναι για την περιοχή ότι ενώ δεν υπήρξε ένα σχέδιο, υπήρξε όμως ανακοίνωση από τον κύριο Πρωθυπουργό του 19 και ερχόμαστε 2,5 χρόνια μετά να έχουμε στην Βουλή το τελικό νομοσχέδιο για το σχέδιο της απολιγνητοποίησης και την δίκαιη μετάβαση, τη λεγόμενη δίκαιη μετάβαση. Δυστυχώς, κυρία Μαρκοπούλου, παρότι ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία η επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στην Δυτική Μακεδονία, και ενώ μιλούν για διαβούλευση, έγινε μια ουσιαστική διαβούλευση για την περιοχή, δυστυχώς στην κορυφαία αυτή στιγμή, στη συνάντηση που είχε με τους θεσμικούς φορείς ο Πρωθυπουργός, δεν δόθηκε η δυνατότητα στους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να ακούσει τις θέσεις όλων των φορέων, όλων των θεσμικών φορέων και ειδικά των επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί σε αυτόν τον χώρο έγινε η συνάντηση. Αυτό ήταν ένα έλλειμμα δημοκρατίας και πιστέψαμε ότι δεν ήταν μια καλή στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία. Πάντως και οι δήμαρχοι που τοποθετήθηκαν δεν είπαν όσα ήθελαν να πούν και οι περισσότεροι πρέπει να σημειώσουμε ότι ωρεοποίησαν την κατάσταση λέγοντας ότι ναι, θα γίνουν πολλά όλα, αλλά διαφώνησαν στην βίαιη απολιγνητοποίηση. Πρέπει λοιπόν να δοθεί παράταση στο χρόνο λειτουργίας των μονάδων. Κυρία Μαρκοπούλου, υπήρξαν δήμαρχοι που είπαν τα πράγματα με το όνομά του. Ο δήμαρχος Εορδέας και ο δήμαρχος Σερβίων. Κανένας άλλος. Πράγματι θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαροι κάποιοι δήμαρχοι στις απόψεις τους, να πούν τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό που πράγματι βιώνουμε στην περιοχή. Τι βιώνουμε? Μια βία απολιγνητοποίηση, μια απολιγνητοποίηση χωρίς σχέδιο, και αυτό αποδεικνύεται περίτρα. Αποδεικνύεται ότι μετά από 2,5 χρόνια έρχεται το τελικό σχέδιο να συζητηθεί στη Βουλή. Και μάλιστα σε αυτό το σχέδιο, δυστυχώς πάλι, παρά τις ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι δεν βγαίνει το σχέδιο, διαφωνούμε με το χρονικό ορίζοντα, ότι καταθέσαμε 15 προτάσεις ομόφωνα, τίποτα δεν λήφθηκε υπόψη για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου που πάει για ψήφιση στη Βουλή. Η διοίκηση είναι αθηνοκεντρική, είναι ένα σχέδιο που
αφορά, αν θέλετε, λες και αφορά την Αθήνα. Διοικείται από ανθρώπους της Αθήνας, απουσιάζουν παντελώς οι θεσμικοί φορείς, οι τοπικοί φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και μόλις χθες έγινε δεκτή μια τροπολογία σε επιτροπές να συμμετέχουν κάποιοι από τους τοπικούς φορείς. Αυτό όμως δεν συνιστά λύση στο πρόβλημα. Εμείς θέλαμε ενεργό συμμετοχή σε αυτό το σχέδιο και να συναποφασίζουμε. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν μπορεί να είναι δίκαιη η μετάβαση. Τώρα πάμε να δούμε πώς διαγράφεται η επόμενη μέρα, καθώς εστιάζουμε όλοι στην επόμενη μέρα. Είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Λιάση. Καταθέσατε συγκεκριμένες προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άλλωστε έχετε και πολύ καλή άποψη για τις συνεδριάσεις και ως αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κινήθηκε όπως θα έπρεπε το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να προετοιμάσει την περιοχή για την επόμενη μέρα? Κυρία Μαρκοπούλου, εμείς ως αντιπολίτες πιστεύω ότι πράγματι κινηθήκαμε στη σωστή κατεύθυνση. Τολμώ να πω ότι η διοίκηση δεν είχε ξεκάθαρη θέση, όμως στις τελευταίες συνεδριάσεις συμφώνησε, ομοφώνησε μαζί μας, όμως δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις δεν κατατέθηκαν όταν έπρεπε να κατατεθούν προς την κυβέρνηση και δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη. Δηλαδή κατατέθηκαν εκπρόθεσμα. Κατόπιν εορτής που λέμε. Κατόπιν εορτής. Τι να το κάνεις, κύριε Λιάση, αυτό? Δεν μπορεί, κυρία Μαρκοπούλου, σε κάποια φάση ενώ συνεδριάζαμε εμείς, η κυβερνητική επιτροπή να έχει εγκρίνει το τελικό σχέδιο. Και εμείς καταθέταμε προτάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Ειλικρινά αυτό αποδεικνύεται. Και αποφασίζουν αυτό που λέει ο λαός για μας χωρίς εμάς. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός για τη μετάβαση, παρότι έγινε χωρίς σχέδιο και στην τελική του κατάληξη αυτό το σχέδιο, υπηρετεί τα συμφέροντα λίγων. Δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των Δυτικών Μακεδόνων. Και το λέω αυτό διότι δεν τηρείται ο στοιχειώδης κανόνας που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρυπαίνων πληρώνει. Ξαφνικά απαλλάσσουν τη ΔΕΗ από την υποχρέωση αποκατάστασης, λένε ότι θα δώσουν 300 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, ούτως ώστε να γίνει αποκατάσταση των εδαφών, χωρίς να υπάρχει προηγούμενα καμία μελέτη αν αυτά τα χρήματα αρκούν και ποιο είναι το ποσό που πραγματικά χρειάζεται για την αποκατάσταση των εδαφών. Και αυτά τα εδάφη πού θα αποδοθούν, σε ποιους θα αποδοθούν? Δυστυχώς ο σχεδιασμός γίνεται για τα μεγάλα συμφέροντα και αυτό αποδεικνύεται, αν θέλετε, με τα 60.000 τρέματα που θα χρησιμοποιήσει η ΔΕΗ μαζί με τη γερμανική RWE για τα 2 γιγαβάτ φωτοβολταϊκό, όπου εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα διασύνδεσης, ενώ χθες, μόνο να σας αναφέρω, ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε η δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας στον ΤΟΕΒ, ούτως ώστε να γίνει ένα φωτοβολταϊκό 7 ΜΒ. Κυρία Μαρκοπούλου, το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη διασύνδεση. Δηλαδή δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος για τις τοπικές επενδύσεις για τους μικροεπενδυτές. Υπάρχει όμως ηλεκτρικός χώρος για τη διασύνδεση των μεγάλων παικτών, δηλαδή των ολίγων, των παικτών που είναι εκτός Δυτικής Μακεδονίας και τολμώ να πω και εκτός Ελλάδος. Γιατί η RWE θα πάρει τα πράσινα δικαιώματα, θα χρησιμοποιήσει για τη Γερμανία, θα έχουμε πλασματική αύξηση του προϊόντος. Του ΑΕΠ για μια φορά ακόμη, όπως γινόταν και τόσα χρόνια, κύριε Λιάση, κύριε Πρόεδρε, και λόγω του υψηλού ΑΕΠ ήταν όλα διαφορετικά στην περιοχή, δεν ερχόταν τα κονδύλια που έπρεπε να έρθουν. Και το όφελος της περιοχής ποιο θα είναι, κυρία Μαρκοπούλου? Ερώτηση. Και μιλάνε ότι, λένε ότι έχουν σχέδιο. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Το έθεσα και χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πήρατε απάντηση? Δεν πήρα απάντηση. Χάθηκαν 3.500 θέσεις εργασίας. Δέσμευση του κυρίου Περιφερειάρχη ότι δεν θα επιτρέψει να χαθεί καμιά παλιά θέση εργασίας αν δεν δημιουργηθούν πρώτα οι νέες θέσεις. Ο κύριος Περιφερειάρχης μιλάει συνεχώς για το υδρογόνο. Και η προηγούμενη παράταξη, περιφερειακή παράταξη, με τον κύριο Καρυπίδη, είχε πολύ ψηλά το υδρογόνο, το είχε όμως ως ένα μελλοντικό καύσιμο.
Ναι, μετά το λιγνίτι, μετά από 10-15 χρόνια, να λειτουργήσει η μονάδα 5 με λιγνίτι, όπως κατασκευάστηκε. Μετά φυσικό αέριο, γιατί υπάρχει και ο αγωγός στην περιοχή του Περδίκα, που έγινε και η ανάλογη υποδομή από την διοίκηση Καρυπίδη, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα ξεπερνάμε, πάμε στην επόμενη μέρα, μιλάμε για υδρογόνο, αλλά και αυτό δεν είναι δεδομένο. Κυρία Μαρκοπούλου, πιστέψτε μου ότι αυτό μπορεί να είναι το καύσιμο του μέλλοντος, όμως μέχρι που να δημιουργούν οι θέσεις εργασίας μέσα από τις δομές του πράσινου υδρογόνου θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Άρα το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό που είπα, ότι καμία νέα θέση δεν δημιουργήθηκε παρότι χάθηκαν αυτές οι 3.500-4.000 θέσεις εργασίας. Και το ερώτημα το δικό μου είναι, όταν θα γίνουν αυτές οι εμπλεγματικές επενδύσεις που λένε ότι θα γίνουν και είναι ακόμη στα χαρτιά, θα υπάρχουν άνθρωποι να τις υλοποιήσουν? Πολύ φοβάμαι, κυρία Μαρκοπούλου, πραγματικά ότι μετά τον εμφύλιο έχουμε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση στην περιοχή. Θα δούμε και τα στατιστικά. Φοβάμαι πολύ ότι με τη νέα απογραφή... Κύριε Λιάση, αυτό θα έλεγα. Με τη νέα απογραφή θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, και δεν είναι μόνο που έχουμε φυγή του πληθυσμού από τη Δυτική Μακεδονία, είναι και πολλοί αυτοί που δεν απογράφονται, χρησιμοποιώντας και λέγοντας διάφορες δικαιολογίες. Μένουμε σε αυτό. Κύριε Λιάση, ο αγώνας που έχετε από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Όλοι οι φορείς. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι είμαστε πολύ λίγοι για να μην ενώνουμε δυνάμεις. Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους φορείς και ειδικά στους κατοικούντες στην Αθήνα ότι εμείς θέλουμε πράσινο τον τόπο. Με μια μετάβαση, όχι με μια άδικη μετάβαση. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι δώσαμε τα πάντα, υποστήκαμε τα πάντα σε αυτή την περιοχή, απογυμνώθηκαν περιοχές, καταστράφηκε το περιβάλλον. Ναι, θέλουμε μια πράσινη μετάβαση, όμως με σχέδιο και όχι με ερημοποίηση της περιοχής μας. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι δυσίωνο. Και τα χρήματα που θα πέσουν, έτσι πως υπάρχει αποκλεισμός των μικρών επενδυτών, δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος και δεν δίνονται ειδικά κίνητρα για τους μικρούς επενδυτές, φοβάμαι ότι το παιχνίδι είναι για λίγους. Και το μέλλον της περιοχής, εάν δεν ενώσουμε δυνάμεις να αντιδράσουμε και να πούμε ότι εμείς ζούμε εδώ, εμείς πρέπει να έχουμε δυνατότητες δίκαιας ανάπτυξης και μετάβασης, δεν θα είναι καλή η προοπτική. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λιάση, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μείνετε, θα δούμε μαζί ένα ρεπορτάζ, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του συναδέλφου Βαγγέλη Χριστόδουλου, που καταγράφει όλες τις απόψεις των φορέων της περιοχής, όλες τις τοποθετήσεις, τόσο στη Βουλή όσο και στην Αρμόδια Επιτροπή. Αυτό είναι καλό για το αρχείο, πρέπει να μείνει, για να το έχουμε ως περιοχή, για να ακούμε τις τοποθετήσεις όλων των φορέων για την επόμενη μέρα. Κύριε Λιάση, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκοπούδου, και εύχομαι καλές γιορτές και επαναλαμβάνω αυτό που πάντα σας λέω, ότι η περιοχή έχει πολλές δυνατότητες, έχει κατοίκους με όραμα, αγαπούν πάρα πολύ αυτόν τον τόπο, όμως πρέπει να συνδράμουν και οι δικούντες, ούτως ώστε αυτή η περιοχή να έχει την πραγματική, αν θέλετε, προοπτική που δικαιούται αυτός ο τόπος που έδωσε τα πάντα στην Ελλάδα για 70 χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, κύριε Λιάση. Κύριε Μαρκοπούδου.